Θα συνεχίσουμε τώρα με την απόψινή μας καλεσμένη, που είναι μια αθλήτρια από το χώρο της ελληνικής χιονοδρομίας. Δεν βλέπουμε πολύ συχνά, δεν ακούμε πολύ συχνά τα νέα τους, αλλά σε αυτή την εκπομπή, επειδή έχουμε τη διάθεση και το χώρο και το χρόνο, αποφασίσαμε να σας παρουσιάζουμε σιγά σιγά αθλητές που ασχολούνται με το ελληνικό σκι. Απόψε, μέσω Skype, θα συνδεθούμε με τη Λοζάνη και με την πρωταθλήτρια του σκι αντοχής, Μαρία Ντάνου. Μαρία, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας και καλή χρονιά. Συγχαρητήρια και για τα μετάλλια που κατέκτησες στη Σερβία, καθώς κατέβηκες με την ελληνική ομάδα στο σκι αντοχή. Σε δύο αγωνίσματα κατέκτησες δύο χάλκινα μετάλλια. Σε τι φάση σε βρίσκουμε τώρα? Λοιπόν, συμμετείχαμε πριν την πρωτοχρονιά σε έναν αγώνα στη Σερβία με την ελληνική αποστολή. Είχαμε πολύ καλές συνθήκες. Καταφέραμε να πάρουμε κάποια μετάλλια, αλλά ο στόχος για αυτή τη σεζόν είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα πραγματοποιηθεί στο Ζέφελ της Αυστρίας το Φεβρουάριο. Δηλαδή έχουμε δύο μήνες προετοιμασίας, προπόνηση, αλλά και αγώνες, γιατί οι αγώνες είναι αυτοί που μας φορμάρουν. Αυτό, τώρα επιστρέψαμε μετά από γιορτές, ήμουνα δύο εβδομάδες στην Ελλάδα. Η κατοικία μου είναι εδώ. Είστε, θα είσαι στο βουνό, είτε θα είσαι στη Λοζάνη. Θέλουμε να σε πετύχουμε, δεν σε έχουμε πετύχει. Είτε θα είσαι στο βουνό, στην προπόνηση, σε ελληνικά βουνά. Μένεις στη Λοζάνη, εργάζεσαι εκεί στην Ομοσπονδία, στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ξιφασκίας. Και προπονείσαι εκεί, προετοιμάσαι για τους αγώνες που μας λες εκεί. Κάποια στιγμή θα σε πετύχουμε και στην Αθήνα, δεν μπορεί, θα τα καταφέρουμε. Είσαι κάποια από τα βουνά μας. Δεν είναι δύσκολο. Πώς είναι να είσαι αθλήτρια του σκι, στην Ελληνίδα αθλήτρια του σκι, σε ένα σπορ που δεν είναι και τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο για διάφορους λόγους. Το ένα είναι ότι δεν έχουμε πολύ στήριξη οικονομική, πιστεύω, από το κράτος τους, ώστε να μπορούμε να αντιπροσωπεύουμε ακόμη καλύτερα τη χώρα μας με τα αποτελέσματά μας. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι Έλληνες αθλητές κάνουν μια γιγάντια προσπάθεια για να εκπροσωπούν τη χώρα τους το καλύτερο δυνατό. Σκεφτείτε ότι εμείς κάνουμε προσπάθεια για να βρούμε χιόνι, ενώ σε άλλες χώρες όπως οι Σκανδιναβικές και στις χώρες γύρω από τις Άλπεις έχουν το χιόνι. Ναι, είναι πιο εύκολο. Έξω από την πόρτα τους, να σας πω, και σε κάποιες κιόλας είναι μέσω μεταφοράς. Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία. Αυτοί οι αθλητές έχουν κάποια πλεονεκτήματα παραπάνω. Mm-hmm. Δεν είμαστε όπως στίβος, ιστιοπλοεία, να έχουμε τη θάλασσα, τον ήλιο και να μπορούμε να κάνουμε προπόνηση όπως όλοι οι αθλητές. Παρ' όλα αυτά, οι διακρίσεις είναι πάρα πολλές. Ναι, κάνουμε πολύ καλές προσπάθειες. Και στο σκι αντοχή, στο αγωνισμά σου, και στο διάθλο, και στη χιονοσανίδα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές διακρίσεις για τους Έλληνες αθλητές. Εσύ έχεις πάει σε δύο Ολυμπιάδες, πήγες στην Πιοντσάν, πήγες στο Βανκούβερ. Η προετοιμασία σου για να προκριθείς στο Τόκιο, πότε περίπου είναι σημαντική? Όχι Τόκιο, το Τόκιο είναι η θερινή Ολυμπιακή. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Το λέμε συνέχεια. Η επόμενη χειμερινή Ολυμπιάδα θα είναι στο Πεκίνο το 2022. Εκεί πότε πρέπει να είσαι, πότε θα δώσεις αγώνες για να προκριθείς, πώς πάει σε εσάς? Η πρόκριση γίνεται κυρίως τους προηγούμενους 18 μήνες πριν τους Ολυμπιακούς. Οπότε γύρω στο 2021 πρέπει να είμαστε στο επίπεδο και ακόμα καλύτερο του 18. Και το εύλογο ερώτημα είναι, όταν δεν υπάρχει αρκετό χιόνι, πώς προετοιμάζεται ένας αθλητής στη χώρα στην οποία βρίσκεσαι? Βεβαίως, ευχαριστώ για την εύλογη ερώτηση. Η προετοιμασία μας ξεκινάει αρχές Μαΐου κάθε χρόνο. Ξεκινάμε με πολύ χαμηλή ένταση, αλλά μεγάλη διάρκεια σε ποδήλατο δρόμου, mountain bike, roller ski, που εδώ να σημειώσω ότι τα roller δεν είναι τα ίδια με αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Είναι τα roller blade. Είναι αυτό το ski στο δρόμο, το roller ski, σωστά? Είναι αυτό που φοράς ένα είδος σκι με ρόδες στο δρόμο, αυτό δεν είναι? Ναι, έχουν δύο ρόδες, είναι ο ίδιος εξοπλισμός με το σκι αντοχής και είναι η ίδια κίνηση. Αυτό μας βοηθάει να κάνουμε προπόνηση μέχρι τον Οκτώβριο, όπου ξεκινάμε τις προετοιμασίες μας σε παγετώνες στην Αυστρία, Ιταλία,
ή και σε τούνελ, που πλέον είναι πολύ διαδεδομένο να πηγαίνουμε στο Oberhof της Γερμανίας να κάνουμε προπόνηση σε τούνελ. Σε τούνελ? Και σε τούνελ, ναι. Είναι ένα... Το τούνελ που ξέρουμε όλοι, είναι κάποιο άλλο τούνελ. Τούνελ. Α, είναι κάποιο, νόμιζα τούνελ, δρόμο τούνελ. Είναι, όχι, είναι τούνελ με χιόνι. Έχει τις θερμοκρασίες χιονιού και χιόνι τεχνητό, έτσι, για 1,5 χιλιόμετρο και πηγαίνουμε πάνω κάτω, ανηφόρες, κατηφόρες. Είναι τόσο κοντά σε αυτές τις διαδικασίες που συναντάς στο βουνό όλα αυτά ή φαντάζομαι ναι, χωρίς χιόνι όχι, αλλά το τούνελ. Πού μένετε εσείς όταν έχει το χιόνι, αυτή είναι η ερώτηση. Πού μένετε εσείς όταν έχει το χιόνι? Ορίστε. Όταν έχετε χιόνι, πού μένετε εσείς, έτσι ώστε να μπορείτε να πηγαίνετε στο χιόνι, έτσι? Η αλήθεια είναι ότι οι αθλητές του χιονοδρόμου ταξιδεύουν πάρα πολύ. Δηλαδή, το καλοκαίρι πρέπει να κάνουν μεγάλες αποστάσεις σε ποδήλατο. Εγώ πηγαίνω στη Γαλλία, Ιταλία. Γενικώς ταξιδεύουμε και μένουμε κυρίως στην Ευρώπη. Εσύ δουλεύεις όμως και στη Λοζάνη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή συνδυάζεις και τη δουλειά σου και τις προπονήσεις σου. Στην Ομοσπονδία τι κάνεις ακριβώς? Ξηφασκίες. Ναι. Είμαι Digital Communication Manager. Είμαστε υπεύθυνοι για να προωθούμε τα παγκόσμια πρωταθλήματα της ξηφασκίας, τα Grand Prix. Είμαστε σε επαφή με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και βοηθάμε στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων από τη μεριά της ξηφασκίας. Και στηρίζουμε τους αθλητές. Κάνεις και ξηφασκία? Ξέρεις και ξηφασκία? Όχι, δεν γνωρίζω. Είμαι πιο πολύ στο marketing. Αυτό είναι κοντά στο master που έχεις σπουδάσει στην διοίκηση σπορ και τεχνολογία. Ακριβώς. Διοίκηση, διοίκηση του αθλητισμού και τεχνολογία που το έκανα εδώ πέρα στο Πολυτεχνείο της Λοζάνης. Στα πρωταθλήματα... Αλλά τελείωσε οικονομικά στο Αριστοτέλειο. Βέβαια. Θα κατέβεις και στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί νομίζω ότι τώρα έχει και πρωτάθλημα ή όχι. Πώς πάει βέβαια, αυτό? Βέβαια, αν θα κατέβεις. Πρέπει. Με το σύλλογο. Είμαι πολύ συχνά στην Ελλάδα. Πώς... Το σύλλογο έλεγες, πώς περισσότερο... την Νάουσα. Ναι, για το σύλλογο στην Νάουσα. Είμαι από την Νάουσα και κάνω προπόνηση στα 3-5 πηγάδια. Μάλιστα. Πες μας λίγα πράγματα για το πρωτάθλημα. Ποια είναι τα φαβορί, πόσο κατεβαίνουνε? Λοιπόν, συγκριτικά με την εποχή του Vancouver που ήμουν πολύ μικρούλα τότε, έχει μειωθεί ο αριθμός των αθλητών. Παρ' όλα αυτά έχουμε δει ότι έχει αυξηθεί το επίπεδο. Συνήθως το ελληνικό πρωτάθλημα απατίζεται από 25 με 30 γυναίκες και λίγο παραπάνω στην κατηγορία των αντρών. Και έχουμε δει τώρα τα τελευταία 2 χρόνια μεγάλη ανάπτυξη στην κατηγορία των φίβων, νεανίδων και μικρότερες ηλικίες, δηλαδή κάτω από 14. Μας έλεγες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Ναι, το πρώτο Πανελλήνιο Κύπελλο θα πραγματοποιηθεί στα Πηγάδια αρχές Φεβρουαρίου, θα είμαι και εγώ εκεί. Έλεγα ότι έχουμε δει μεγάλη ανάπτυξη στις κατηγορίες κάτω των 14. Να σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα ότι υπάρχουν 6 παιδάκια στο Lake Placid στην Αμερική που εκπροσωπούν τη χώρα μας. Συμμετέχουν στο International Children Games και είναι 3 παιδάκια κάτω των 2000 γεννητής στην κατάβαση και στο σκι αντοχής. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μέλλον στο άθλημα. Καλό είναι αυτό, καλό. Και αυτό είναι κάτι που εσύ Μαρία, σε ποιο αγώνισμα θα επιλέξεις να αγωνιστείς? 10.000 ελεύθερη, κλασική, 5... Εσείς λέτε τώρα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα? Ναι, πού θα αγωνιστείς εσύ, πού έχεις σκοπό να αγωνιστείς? Και τι θα κάνεις και στο Πανελλήνιο? Ναι, εγώ θα κάνω το Πανελλήνιο. Ταυτόχρονα στόχος είναι και τα Βαλκανικά κύπελα, στα οποία τερμάτισα πέρυσι τρίτη στη γενική κατάταξη και κάποια στιγμή ήμουνα πρώτη, κάτι το οποίο μου έδωσε ένα εισιτήριο να συμμετέχω στο παγκόσμιο κύπελο του Όσλο της Νορβηγίας. Έτρεξα σε 30 χιλιόμετρα, που ήταν κάτι πρωτοφανής για μένα, γιατί δεν είχα ξανατρέξει τόσο πολλά χιλιόμετρα. Σκεφτείτε, είχε 80.000 θεατές
σε όλη την πίστα των 10 χιλιομέτρων, το κάναμε 3 φορές και ήταν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και κάτι μοναδικό που πρέπει κάθε αθλητής του σκι αντοχής να το ζήσει. Είναι πολύ όμορφα και είναι όμορφο να αγωνίζεσαι στη Σκανδιναβία σε αυτό το άθλημα. Είναι εθνικό άθλημα και στηρίζουν πάρα πολύ. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα όπως είναι και σε εμάς τα ελληνικά γήπεδα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Οπότε καλό θα ήταν λάτρεις του σκι αντοχής να ταξιδέψουν κάποια στιγμή στο βορρά και να δουν λίγο αυτή την ατμόσφαιρα. Μαρία, η ωραιότερη διαδρομή που έχεις αγωνιστεί ποια είναι, που σου έχει κάνει έτσι εντύπωση? Νομίζω ότι είναι αυτή του Όσλο, στο Χόλμεκόλεν, είναι στο πάρκο του Όσλο. Και έχει πολύ ωραία κλίση, είναι δύσκολη πίστα, έχει πολλές ανηφόρες και νομίζω ότι είναι η πιο όμορφη πίστα και όλοι οι αθλητές το λατρεύουν. Και στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα είναι 3-5 πηγάδια. Μόνο. Όχι, μα πόσο χρονών ήταν όταν πρώτο πήγες για σκι? Να σας πω, είναι πολύ όμορφα, γιατί η πίστα μας είναι μέσα στο δάσος. Μπράβο, ναι. Το καλοκαίρι είναι μπορείς να κάνεις υπασία, να τρέξεις, να κάνεις trail running, τόσα πολλά πράγματα. Οπότε το χειμώνα, ειδικά όταν είναι χιονισμένο, είναι μαγικά. Ωραία. Δύσκολα. Το Φεβρουάριο που θα έρθεις για το πρωτάθλημα θα σου ξαναμιλήσουμε από τα 3-5 πηγάδια. Ή αν έρθεις στην Αθήνα θα έρθεις εδώ στο στούντιο να μας τα πεις και από κοντά. Σε ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη γνωριμία μαζί σου, αλλά και για το άθλημά σου. Να είσαι καλά και κάθε επιτυχία σου. Και καλή χρονιά. Να είστε καλά. Γεια σας.